Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πιστοί στο ραντεβού μας και συνεπέστατοι όπως έχουμε πει, στο κυριακάτικο απογευματινό μας ραντεβού, ήρθαμε μαζί απόψε να μοιραστούμε τα μυστικά του κήπου, να μοιραστούμε τις χαρές του κήπου και να ταξιδέψουμε μαζί νοερά στο απέραντο πράσινο, όπως λέμε το απέραντο γαλάζιο. Εμείς θα πάμε στο απέραντο πράσινο, το πράσινο της χαράς, το πράσινο της ευεξίας, το πράσινο του χαμόγελου. Θα μου επιτρέψετε τη σημερινή μου εκπομπή, γιατί από σήμερα οι εκπομπές ξεκινάνε καθαρός στο θέμα του λουλουδιού, να την αφιερώσω στον αγαπημένο μου πατέρα, από τον οποίον πήρα τα πρώτα βήματά μου δίπλα του, και σε μια υπέροχη μάνα η οποία με μεγάλωσε μέσα στα λουλούδια. Θα ξεκινήσω λοιπόν σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι, με τη σημαία, αν θέλετε, της ελληνικής αυλής, της ελληνικής κουλτούρας και της ελληνικής συνέχισης του κήπου, του μπαλκονιού της βεράντας. Θα μου πείτε με τι θα ξεκινήσεις, Ευάγγελε, την παρθενική σου εκπομπή. Θα την ξεκινήσω με το βασιλικό. Ποιος αλήθεια δεν γνωρίζει το βασιλικό? Ποιος αλήθεια δεν έχει μυριστεί το βασιλικό? Ποιος αλήθεια δεν έχει νιώσει στιγμές υπέροχες δίπλα σε ένα βασιλικό? Ποιος πέρασε καλοκαίρι δίχως να γευτεί τη μυρωδιά του βασιλικού? Να γευτεί αυτά τα υπέροχα φύλλα, αυτό το υπέροχο άρωμα. Τι εστί βασιλικός? Βασιλικός εστί τα πάντα. Βασιλικός εστί διακόσμηση. Βασιλικός εστί υγεία. Βασιλικός εστί ελληνική διατροφή. Ή αν θέλετε καλύτερα, ελληνική μεσογειακή κουζίνα. Και θα φτάσω στο σημείο να σας πω, επειδή είμαι γνώστης λόγω του επαγγέλματος, ήδη στην προηγούμενη εκπομπή σας ανέφερα το λόγο για τον οποίο δεν σπούδασα και δεν ασχολήθηκα με τη γεωπονική, ο πρώτος διδάξας και ο πρώτος που έβαλε το βασιλικό στην ελληνική κουζίνα ήταν ο αείμνηστος σεφ κύριος Δημοσθενιάδης. Λέω το όνομά του και πραγματικά με πιάνει ρίγος, διότι όμοιος του δεν υπήρξε. Δημοσθενιάδης εστί λοιπόν, σεφ επί 35 συναπτά χρόνια εις το παλάτι της Αιγύπτου δίπλα στο Φαρούκ, και Δημοσθενιάδης σημαίνει ερχόμενος στην Ελλάδα το 1968 ανέλαβε τον αστέρα της Βουλιαγμένης. Επειδή λοιπόν παιδί εγώ τότε, με την πρακτική που έκανα στο ξενοδοχείο του Αστέρα, μας κάλεσε και μας είπε το εξής. Ορμόμενος από μία παραδοσιακή καθαρός λέξη, μία παραδοσιακή των απλών Ελλήνων γεωργών ανθρώπων, εγώ θα το ονομάσω και παροιμία αν θέλετε, το περιβόητο «Βασιλικός και αν μαραθεί τη μυρωδιά την έχει». Ο βασιλικός λοιπόν αποξηραμένος σημαίνει μπαίνει μέσα στην ελληνική κουζίνα. Και ο νονός του βασιλικού στην ελληνική κουζίνα έχει όνομα. Λέγεται Δημοσθενιάδης. Συγγνώμη που σας κούρασα. Είχα υποχρέωση και την τιμή να το αναφέρω, γιατί το έζησα από κοντά. Πάμε τώρα στο βασιλικό. Τι εστί βασιλικός? Βασιλικός είναι ένας πόας, γιατί το μεσαίο που βλέπετε ονομάζεται αγιορείτικος. Αρκεί να σας πω ότι η εξέλιξη έχει φτάσει πλέον στο σημείο να υπάρχουν 100 και πλέον είδη βασιλικού. Εγώ δεν θα φτάσω σε αυτό το σημείο, θα αναφέρω τους τρεις βασικούς βασιλικούς
οι οποίοι μας ενδιαφέρουν και για τους οποίους μπορώ να σας μιλήσω. Ξεκινάμε λοιπόν από τον Αγιορείτικο, το Βασιλικό, ο οποίος είναι και χειμερινός. Αυτό που βλέπετε είναι ένα φυτό εδώ, δημιούργημά μου ενός μήνα, και φτάνει σε σημείο το ανάστημά του ακόμα και τα 2 μέτρα. Θέλει αλλαγή γλάστρας μετά από ένα δίμηνο, τρίμηνο, θέλει ποστηλώματα, και αν αυτός εδώ ο αγιορείτικος παραμείνει σε μέρος το οποίο δεν το βλέπει ο χιονιάς το χειμώνα, δεν το πιάνει ο βοριάς, έχει διάρκεια ζωής και όλο το χειμώνα. Πάμε στον κατσαρό βασιλικό. Το ίδιο και αυτός, ενός μήνας, είναι ο κλασικός βασιλικός, τον οποίο τον περιποιόμαστε καταλήλως, όπως και τον σγουρόν αυτόν εδώ. Θέλουν χώμα καλό, χώμα εξωτερικού χώρου, θέλουν και τύρφη μέσα, αν είναι δυνατόν να βάλουμε και λίγο σίδερο, να το ανακατέψουμε και να το βάλουμε σε μέρος στο οποίο κατά τη διάρκεια της ημέρας, του καλοκαιριού ειδικά, να το βλέπει ο ήλιος το λιγότερο 10 με 12 ώρες. Ο βασιλικός, εν σχέση με τα άλλα φυτά, τολμώ να σας πω και με τα δέντρα, έχει το εξής περίεργο. Πρώτα-πρώτα έχει τρομερή αλλεργία με τη μύτη. Δεν μυρίζουμε βασιλικό. Το βασιλικό το χαϊδεύουμε απαλά και τη μυρωδιά του, αυτή την υπέροχη μυρωδιά, την παίρνουμε από τις παλάμες μας. Ποτέ λοιπόν βασιλικός στη μύτη μας. Απαγορεύεται ρητός και διαροπάλου. Δεύτερο, ιδιόμορφο αυτού του φυτού. Εάν κάποιο κομμάτι, εάν κάποιο κλαδάκι, εάν κάποιο φυλλαράκι ξέραθει, για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί κράτησε νερό η γλάστρα μας και δεν την αποστράγγισε, είτε γιατί την είδε πολύ διάρκεια της ημέρας η ακτίνωση του ηλίου και ξεραθεί, το βασιλικό αυτό να τον αποξηράνετε και να το χρησιμοποιήσετε στο φαγητό σας. Είναι πλέον για μένα άχρηστος. Όλα τα φυτά, εάν πάθουν το οτιδήποτε, με ένα κλαδευτηράκι μικρό, με ένα ψαλιδάκι, το κόβουμε και επανέρχεται. Ο βασιλικός δυστυχώς είναι τόσο ευαίσθητος που εάν δημιουργηθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα στα φυλώματά του, ξεραίνεται στη διάρκεια της ζωής του τελείως από μόνος του. Είναι λοιπόν κρίμα να τον έχετε και να τον κρατάτε. Κρατήστε τα φύλλα του, αποξεράνετε τα και θα τη χρησιμοποιήσετε στη μαγειρική σας. Είπα στον πρόλογό μου, βασιλικός ίσον Ελλάδα, βασιλικός ίσον νησιά, βασιλικός ίσον γειτονιά, βασιλικός ίσον βεράντα, βασιλικός ίσον αυλή, βασιλικός ίσον μπαλκόνι. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα τουλάχιστον ή με τη δική μου την αιμονή δεν υπάρχει περίπτωση σπίτι ή διαμέρισμα να μην πάρει έστω ένα βασιλικό και να τον έχει δίπλα του. Θα μου πείτε κόστος. Ναι. Θα σας πω λοιπόν και κάτι άλλο. Όταν πηγαίνουμε και δίνουμε ένα σωρό λεφτά στα αντικουνουπικά μέσα από τα οποία εισπνέομαι, δεν ξέρω και τι άλλο μπορούμε να εισπνέψουμε, ο νούμερο ένα εχθρός των κουνουπιών είναι ο βασιλικός. Έξω λοιπόν από την πορτούλα μας ο βασιλικός και κουνούπι δεν υπάρχει μέσα. Αυτό σας το διαβεβαιώ, αυτό είναι σίγουρο. Ήθελα να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σας ανέφερα ότι ο βασιλικός σημαίνει υγεία. Ναι, αγαπημένοι φίλες και φίλοι, βασιλικός σημαίνει υγεία. Και θα σας εξηγήσω. Πρώτα-πρώτα, έχει αντικαρκινικές αποδεδειγμένες ιδιότητες. Βράζουμε το βασιλικό
μέσα σε ένα φλιτζάνι του νερού και το πίνουμε. Είναι για τα νεφρά ένα και ένα. Είναι σίγουρα για τους πνεύμονες, για τους καπνιστές και με την εισπνοή από την παλάμη μας, αλλά και με μάσημα των φύλων, να τα πλύνουμε λίγο τα φιδαράκια, να τα μασίσουμε και να τα καταπιούμε, είναι ένα και ένα για τους πνεύμονές μας. Είναι για τις αρτηρίες μας. Κάνει πάρα πολύ καλό στις αρτηρίες. Κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλό στα οστά μας. Στα οστά κάνει πολύ καλό. Οι ιδιότητες του είναι απίστευτες στην ιατρική. Όπως καταλάβατε λοιπόν, αυτό το φυτό, το τόσο απλό, το τόσο τίποτα, το τόσο αγαπημένο όμως, το τόσο λατρεμένο, το τόσο χιλιοτραγουδισμένο, οι ιδιότητες του είναι πάρα μα πάρα πολλές. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που, αν σας πω ότι η μητέρα μου είχε και 50 βασιλικούς και 60 βασιλικούς, για το σπίτι μιλάω. Δεν μιλάω για τον πατέρα μου, γιατί σας είπα και προηγουμένως ότι μπορεί στα εστιατόρια την τελευταία 20ετία ή μέσω τηλεοράσεως αυτές οι πολυδιαφημισμένες διαφημίσεις τα των διαφόρων μαγείρων να μας έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον, αλλά υπήρξαν μαγαζιά, υπήρχαν ξενοδοχεία και το Αμερικανικό Κολέγιο στο οποίο γεννήθηκα, στο οποίο ο ΣΕΦ χρησιμοποιήσε από αρχές της δεκαετίας του 60 τον βασιλικό μέσα στα διάφορα παρασκευάσματά του. Και ειδικά δεν νοείται λαδερό, κάθε είδους λαδερό, καλοκαιρινό φαγητό, χωρίς να έχει μέσα δύο πράγματα. Δυόσμο ψιλοκομμένο, βασιλικό ψιλοκομμένο και πάντα εκεί φρέσκο. Σε ό,τι έχει σχέση με την ελληνική μας κουζίνα, την καλοκαιρινή ελληνική μας κουζίνα, τα φιλαράκια του βασιλικού και του δυόσμου δεν είναι ξερά, είναι φρέσκα ψιλοκομμένα. Ο βασιλικός, να ξεκινήσουμε πρώτα από το σπόρο. Κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου κρατάμε το σπόρο από τα λουλουδάκια και τα φυλάμε. Ξεκινάμε λοιπόν από το σπορείο μας. Τις πρώτες εβδομάδες της ανοίξεως, γύρω στον Απρίλιο, παίρνουμε τη γλάστρα, το γλαστράκι το μικρό, βάζουμε μέσα το χώμα το κομποστέ, όπως σας είπα, εξωτερικού χώρου, με λίγο λίπασμα, να έχει οπωσδήποτε σίδερο, όλα μα όλα τα φυτά θέλουν σίδερο, και σε απόσταση ενός εκατοστού μέσα βάζουμε τους σπόρους, ποτίζουμε ελαφρώς με το ποτιστηράκι και σε 10 με 15 μέρες το αργότερο θα αρχίζει ο σπόρος να παραδίνει φυτό στην εξωτερική επιφάνεια του χώματος. Αφού μείνει στο γλαστράκι αυτό το μικρό γύρω στο μήνα, παίρνουμε τη γλάστρα τη μεγαλύτερη όπως έκανα εγώ εδώ, βγάζουμε από τη μικρή τη γλάστρα το βασιλικό, τον τοποθετούμε μέσα, προσθέτουμε από το χώμα το αρχικό το ίδιο, πάλι με το σίδερο, επαναλαμβάνω, θα γίνουμε κουραστικός, αλλά ο σίδερος χρειάζεται οπωσδήποτε, και τον τοποθετούμε σε μέρος στην αρχή, το πρώτο δεκαήμερο να μην το βλέπει πάρα πολύ ο ήλιος. Το πρώτο δεκαήμερο λοιπόν της μεταφύτευσης του βασιλικού από το γλαστράκι στην κανονική, αν θέλετε, στη δεύτερη γλάστρα, γιατί εγώ μετά από 2 μήνες θα το βάλω σε πολύ μεγαλύτερη, δεν θέλει να το βλέπει πολύ ο ήλιος. Σας είπα, το αρχικό πότισμα είναι μέρα παραμέρα ή κάθε 2 μέρες, ανάλογα, εσείς θα κρίνετε τον καιρό. Και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δηλαδή το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου,
κάθε μέρα. Ο βασιλικός θέλει κάθε μέρα νερό. Τώρα, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, ο βασιλικός μεγαλώνοντας ανθίζει. Τα άνθη λοιπόν αυτά εμείς τα κόβουμε πολύ πολύ, με πολύ προσοχή, πολύ σιγά, για να δώσουμε και σχήμα και ζωντάνια στο βασιλικό. Τα τελικά άνθη για το σπορείο της επόμενης χρονιάς τα αφήνουμε μετά το τέλος Αυγούστου ή το πρώτο δεκαήμερο ή δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Ο βασιλικός φυτεύεται κάτω στο χώμα. Θα σας δείξω την επόμενη φορά, έχω φυτέψει και κάτω στον κήπο μου, έχω φυτέψει και σε μεγαλύτερες γλάστρες. Φυτεύεται σε ζαρντινιέρα και ποτέ σε ζαρντινιέρα δεν μπλέκουμε τρία διαφορετικά. Ή θα βάλουμε τρία όμοια από το αγιορείτικο, ή θα βάλουμε τρία όμοιλα από τον πλατύφυλλο όμοια, ή θα βάλουμε τρία όμοια από τον λεπτό που έχουμε. Είπαμε λοιπόν χώμα, γλάστρα, ζαρντινιέρα. Είπαμε το νεράκι του, είπαμε με την αγάπη του, είπαμε το χαϊδεμά του, είπαμε δεν μυρίζουμε ποτέ βασιλικό, είπαμε ότι το βασιλικό, το οτιδήποτε πάθει, στον οποιοδήποτε μπορεί να το πάθει αυτός, τον αποξηραίνουμε και τον κρατάμε για την κουζίνα μας. Δεν περιμένουμε, διότι θα χαλάσει έτσι και αλλιώς όλος. Είναι το μοναδικό φυτό το οποίο, εάν ένα κομμάτι του ξεραθεί, ξεράθηκε όλο το φυτό. Θέλω να αγαπήσετε τα λουλούδια. Εγώ θα είμαι κοντά σας πάντα. Ίσως να υπήρξαν και ορισμένα τα οποία ή να μην τα καταλάβατε καλά ή να μην σας τα εξήγησα όπως έπρεπε, αν και νομίζω ότι σας έκανα και σαφή, αν θέλετε, διεκπεραίωση από το σπόρο μέχρι την τελική φάση του υπέροχου αυτού φυτού. Οποιαδήποτε όμως απορία έχετε, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να με ενοχλήσετε και να είστε βέβαιοι ότι θα σας λύσω όποιο πρόβλημα σας παρουσιαστεί. Σας οικετεύω, σας αγαπώ και με αγαπάτε και το ξέρετε. Αγαπήστε το λουλούδι, ασχοληθείτε με το λουλούδι. Δεν το κάνω για κανένα άλλο λόγο, το κάνω για σας. Είναι το μόνο πράγμα που πραγματικά καταλαβαίνει την αγάπη. Δεξιά μου έχω το σκύλο. Πάνω έχω τα κανάρια. Κάποια στιγμή τα αγαπάω. Κάποια στιγμή μπορεί να μην τα αγαπήσω. Δεν έχουν πρόβλημα. Πάντα δίπλα μου θα είναι. Πάντα θα μου κελαϊδάνε. Πάντα θα μου κουνάνε την ουρά. Το φυτό είναι το μόνο που καταλαβαίνει την αγάπη. Αγάπη σημαίνει αγαπώ. Αγάπη δεν σημαίνει το λέω. Αγάπη σημαίνει το νοιάζομαι. Αγάπη σημαίνει το νιώθω. Αγάπη σημαίνει το δίνομαι. Αγαπήστε λοιπόν το φυτό. Γιατί ο βασιλικός, όσο και αν εύκολο φυτό φαίνεται, στην ουσία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνει την αγάπη. Νιώθει την αγάπη. Σας το λέω αυτό με πλήρη εμπειρία και με πλήρη επίγνωση εμπειρίας, την οποία έχω σχεδόν μισό αιώνα. Ξέρω ότι πολλοί θα μου πείτε, Ευάγγελε, δεν έχουμε χρόνο, τρέχουμε, οι εποχές δύσκολες, όλα είναι δύσκολα, η οικονομική κατάσταση δύσκολη, το στρες δύσκολη, τα παιδιά, τα φροντιστήρια, το οτιδήποτε. Ναι, ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για μας. Αφιερώνουμε για όλο τον κόσμο χρόνο. Τρέχουμε για τους πάντες. Είναι αμαρτία λοιπόν να μην αφιερώσουμε κι εμείς έστω 10 λεπτά από τη ζωή μας για αυτό το υπέροχο φυτό. Είναι αμαρτία, σας μιλάω με όλη την ειλικρίνειά μου. Ας αφιερώσουμε. Θα με θυμηθείτε. Επιμένω και θα επιμένω
πάντα. Αγαπήστε το λουλούδι, αγαπήστε το πράσινο. Πρωτού κλείσω, ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη σας που έχετε στο πρόσωπό μου, για την αγάπη σας που κρύβεται πίσω από τη σελίδα που έχω δημιουργήσει σε αυτό το υπέροχο ταξίδι του πράσινου. Μέσα λοιπόν από αυτή την υπέροχη αυλή, την οποία καθημερινά 3, 4, 5, 6 ώρες αγωνίζομαι, εγώ δεν ζητάω αυτό από σας, εγώ ζητάω να αγαπήσετε μία γλάστρα. Εμένα μου αρκεί να νιώσω ότι αγαπήσατε μία γλάστρα μόνο, ένα λουλούδι μόνο. Τελειώνοντας λοιπόν, ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά, όπως σας είπα και πριν, μέσα από την καρδιά μου, για την αγάπη που δείχνετε και στη σελίδα. Ήθελα όποιος δεν έχει εγγραφεί να εγγραφεί στη σελίδα, και θα δημιουργήσουμε και καινούργια σελίδα στο Facebook. Πρέπει να εγγραφείτε για να βλέπετε και να παρακολουθείτε την εκπομπή μου. Και σας υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να κρατήσω τίποτα μυστικό. Δεν πρόκειται να μην σας λύσω την οποιαδήποτε απορία σας. Τελειώνοντας λοιπόν, ήθελα να σας προετοιμάσω για το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδος. Το πρόγραμμα λοιπόν της επόμενης εβδομάδος είναι το δεύτερο κατά σειρά λουλούδι, το οποίο είναι καθαρός αμυγές ελληνικό. Όποιος το βρει και το γράψει στη σελίδα μου, θα μου αποδείξει πραγματικά ότι παρακολουθεί βήμα με βήμα τον Ευάγγελο. Όποιος μαντέψει ποιο είναι το θέμα του επόμενου λουλουδιού, το οποίο θα παρουσιάσω την επόμενη Κυριακή εδώ από την αυλή του πράσινου, και μου το αναφέρει στο Messenger, όχι δημοσίως, στο Messenger, πραγματικά θα τον ανταμείψω δημοσίως και θα πω ενώπιον όλων των φίλων που με παρακολουθούν ότι ο Κύριος ή η Κυρία είναι πραγματικά ανά πάσα στιγμή μέσα στο μυαλό μου, μέσα στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε ένα υπόλοιπο Κυριακής, την αγάπη μου και όλα τα καλύτερα από καρδιάς. Καλό σας βράδυ.